Ενθουσιασμένη δήλωσε σήμερα η συντονίστρια Μαγνησία του ΣΥΡΙΖΑ Βανέσα Κατσαρδί με αφορμή την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου του κόμματο στο νόμο Μαγνησία. Όπω είπε, πρόκειται για ψηφοδέλτιο νίκη, το οποίο απαρτίζουν εξαιρετικά στελέχη. Εμείς είμαστε από τα λίγα ψηφοδέλτια τη χώρα που, που έχουν ολοκληρωθεί έτσι, είναι και οι 7 θέσει συμπληρωμένε. Ε, αυτό συνέβη γιατί είχαμε πολύ καλέ υποψηφιότητε. Βασικά δεν είχαν ποιον να πρωτοδιαλέξουν. Ε, έγινε μία διαβούλευση στα κεντρικά του κόμματο, όπω ξέρουμε. Εννοείται ότι συμβουλεύτηκαν και εμά. Έγιναν συζητήσει και, προσπαθ... και ο στόχο ήταν να έχουμε και γεωγραφική κάλυψη και κοινωνική κάλυψη και εμπειρία ένα πάρα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο με δύο πρώην υπουργού, τρεις πρώην κοινοβουλευτικούς. Το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία παρτίζουν οι βουλευτέ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και Κατερίνα Παπανάτσιου, η πρώην υφυπουργό Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο πρώην διοικητή του νοσοκομείου και πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησία Μαθέο Δραμητινό, η πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Σωτά Μαγνησία Στάλια Στάχτου, ο επιχειρηματία των τομέα τη καινοτομία στον πρωτογενή τομέα Μπάμπη Αραμπατζή από το Βελεστίνο και ο μηχανολόγο Θανάση Φαδάκη με πλούσια δράση στον εθελοντισμό από τη Σκόπελο πραγματικά νομίζω ότι το πρόβλημα μάλλον που θα έχουν οι, οι πολίτες πολίτε που θα μα εμπιστευτούν είναι ότι δεν θα ξέρουν σε πρώτα ποιο να πρωτοβάλουν το, το Σταύρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ε, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι στη δική μα περιφέρεια το ψηφοδέλτιο είναι πλήρε. Σύμφωνα με την κυρία Κατσαρδή, στόχο του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησία είναι να κερδίσει τι τρει από τι πέντε έδρε του νομού στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι είναι εφικτός ο στόχος των, των, Τριών ενδρών. ε, Με βάση τα αυτά που βλέπουμε και από την κοινωνία και από τις δημοσκοπήσει, η Μαγνησία ούτω ή άλλως είναι μια περιοχή που είναι, έχει πολύ ψηλά ποσοστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε πάρα πολύ λίγο το 19 σε σχέση με το 2015. Είναι μετρημένε οι ψήφοι που χάσαμε. Άρα θεωρούμε ότι μπορούμε να είμαστε πρώτο κόμμα σε όλη τη Μαγνησία και όχι μόνο στην, στο δημοτικό ε, συγκρότημα του Βόλου, που ήμασταν την προηγούμενη φορά πρώτο κόμμα. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να ανακτήσουμε και να αν γίνει ξανά η Μαγνησία.